Αγαπητοί, θα ήθελα να σε καλωσορίσω σε αυτόν το σειράν ένθετο, θα έλεγα, που θα κάνουμε μαζί. Το είχαμε μιλήσει από αρκετών καιρών, αλλά μας πρόλαβα διάφορες καταστάσεις. Σκοπός μας είναι μέσα από μικρά βιντεάκια, αυτό είναι το πρώτο μέρος, να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε και τους γονείς και τους αθλητές αναφορικά με το ειδικότητα σου που είναι η αθλητική ψυχολογία. Έχω τη χαρά εδώ προσωπικά και κάποια χρόνια να συνεργαζόμαστε σε διάφορα αθλήματα, θα έλεγα. Και να αρχίσουμε από το πρώτο θέμα, το οποίο είναι πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν στο χτίσιμο της αυτοπεποίθησης των αθλητών. Και πριν να το απαντήσεις έτσι, να πω ένα, γιατί αρκετές φορές και εγώ έχω αναφερθεί αρκετές φορές, είναι οι γονείς να γνωρίζουν πού είναι τα όρια, που τραβάμε τη γραμμή, διότι μετά από ενθουσιασμό ενδεχόμενα να φέρουμε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Ναι. Οπότε να δώσω τον λόγο σε σένα σαν ειδικό για το θέμα. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκουμε εδώ σήμερα να συζητήσουμε αυτά τις διάφορες θεματικές. Είναι όλες νομίζω έτσι αρκετά ενδιαφέρουσες, αφού θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να γνωρίζει έτσι 3-4 βασικά πράγματα, είτε είναι γονιός, είτε είναι αθλητής, είτε είναι προπονητής. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση για το πώς οι γονείς μπορούν να βελτιώσουν ή να χτίσουν την αυτοπεποίθηση των αθλητών τους, είναι αυτό που είπες και εσύ, Νίκο, ότι είναι λίγο έτσι ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί πολλές φορές πολλοί γονείς στον ενθουσιασμό τους μπορεί να παραφουσκώνουν τα μυαλά των παιδιών τους, αλλά από την άλλη υπάρχουν και γονείς οι οποίοι είναι πιο συγκρατημένοι και δυστυχώς μπορεί να μην ξέρουν πώς να το χειριστούν και να μιλούν στα παιδιά τους από φόβο του ότι θα τους ενθουσιάσουν. Οπότε η αλήθεια, η πραγματικότητα είναι κάπου στη μέση. Τούτο το δεύτερο που ανέφερες είναι μπορεί να έχει το αποτέλεσμα το παιδί, ο αθλητής, να νιώθει ότι δεν έχει την υποστήριξη των γονιών. Ισχύει. Βέβαια, στις μέρες μας σπάνια συμβαίνει. Υπάρχουν και γονείς που είναι πιο συγκρατημένοι ως προς το ότι μπορεί να πούνε έναν απλά μπράβο ή πώς πέρασες, που είναι το λογικό να ρωτήσεις το παιδί σου πώς πέρασες, αν το απόλαυσες, αν είσαι ευχαριστημένος κλπ. Από εκεί και πέρα, οι γονείς θεωρούν ότι αυτό είναι δουλειά του προπονητή να συζητήσει τα περαιτέρω. Ενώ τα παιδιά μπορεί τα ίδια τους να συγκρίνουν. Ο γονιός του χύψει, συναθλητή μου, του φωνάζει στις κερκίδες, του λέει μπράβο, τον ενθαρρύνει. Οπότε είναι αυτό που είπα, ότι είναι η αλήθεια κάπου στη μέση, γιατί σίγουρα τα παιδιά θα πρέπει να αισθάνονται, κάθε αθλητής έχει διαφορετική προσωπικότητα και διαφορετικές ανάγκες. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν το γονιό τους να είναι στην κερκίδα, να τα ενθαρρύνει, και υπάρχουν άλλα παιδιά που μπορεί να ακούσεις ότι ντρέπονται να φωνάζεις ή να είσαι εκεί και να τα ενθαρρύνεις, ή μπορεί να μην σε θέλουν καν να είσαι στον αγώνα. Οπότε αυτό το βλέπουμε και σε φτασμένους αθλητές. Ναι. Κάποιους γονείς να τους θέλουν να είναι στους αγώνες και κάποιους να μην τους θέλουν. Ναι. Δηλαδή μπορεί να θέλουν τη μάνα και να μην θέλουν τον πατέρα να είναι στους αγώνες. Ναι, ή και κανέναν από τους δύο. Αναλόγως. Ή έχει αθλητές που θέλουν και τους δύο, γιατί νιώθουν ότι θέλουν την υποστήριξη. Ναι. Οπότε τα όρια τα θέτουν οι ίδιοι αθλητές ως προς το σε ποιο βαθμό μας θέλουν να τους υποστηρίζουμε. Απλά και εμείς θα πρέπει να έχουμε την κριτική σκέψη και να μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πολλές φορές μπορεί να ξεπερνάμε το όριο, αυτό που είπες και εσύ, και να παραφουσκώνουμε τα μυαλά του παιδιού μας. Είσαι ο καλύτερος, μπορείς. Και εντωμεταξύ να πω εδώ ότι πολλοί γονείς στην προσπάθεια τους να ενθαρρύνουν ένα παιδί πριν από τον αγώνα και να του λένε είσαι ο καλύτερος, αυτό μπορεί να τους αγχώσει. Γιατί μπορεί το ίδιο το παιδί να νιώθει ότι τώρα πρέπει να δείξω στο γονιό μου ότι όντως είμαι ο καλύτερος. Εγώ θα έλεγα ότι νιώθουν την πίεση να μην απαγοητεύσουν τον πατέρα ή τη μάνα, οι οποίοι είναι τα πρώτα μοντέλα, role models που γνωρίζουν όταν έρχονται στη γη. Ισχύει, εκτός του ότι θα τους απογοητεύσουν, κάποια παιδιά μου λένε κάνουν τόσες θυσίες για μένα, πρέπει να τους
να τους ανταμείψω, να τους δείξω ότι όντως αξίζει που κάνω τις θυσίες. Και από την άλλη, υπάρχουν και γονείς που θα έρθουν να κριτικάρουν και να πούνε: εγώ κάνω τόσα για σένα, εσύ γιατί δεν τα πας καλά. Άρα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε στα παιδιά μας. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε, το είπαμε ξανά πολλές φορές, ότι το κάθε παιδί συμμετέχει για τη δική του ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Θα πρέπει αυτό να το σεβαστούμε. Θα πρέπει πάλι να σεβαστούμε ότι και δεύτερον και τρίτον και τελευταίον να έρθει έχει και αυτόν την ουσία του και τη σημασία του, διότι η κάθε θέση, το κάθε αποτέλεσμα έχει τη σημασία του και είναι ένα μάθημα. Θα πρέπει αυτό να το αποδεχτούμε εμείς, γιατί υπάρχουν και γονείς που το πάμε πολλές φορές ότι θέλουν μέσω από τα μάτια των παιδιών τους να πετύχουν πράγματα που ήδη δεν πετύχαν ή να περηφανεύονται και να καφιούνται στον κόσμο ότι «Α, ο γιος μου, η κόρη μου ήρθε πρώτος, έκανε αυτόν και αυτό». Όχι. Είναι σημαντικό να βάλουμε το όριο μας, να το καταλάβουμε και απλά να είμαστε χαρούμενοι που το παιδί μας είναι χαρούμενο και συμμετέχει. Το κάθε αποτέλεσμα είναι εννοείται καλοδεχούμενο, απλά εμείς θα πρέπει να περιοριστούμε στο μπράβο, καλή προσπάθεια, το χάρηκες, δεν το χάρηκες, συγχαρητήρια, είμαι δίπλα σου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν ότι ο γονιός, το κάθε παιδί να ξέρει ότι ο κάθε γονιός είναι δίπλα μας, ανεξαρτήτα από το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί έτσι θα νιώθουν και πιο άνετα να μας μιλούν. Κάτι που λείπει στις τούτο είναι κάτι που θα ήθελα να αναφέρω, ότι η επικοινωνία σε όλες τα επίπεδα με τα παιδιά είναι φοβερά σημαντικό, επειδή στις μέρες μας που τρέχουμε δεξιά-αριστερά είναι ένα θέμα που λείπει, το χάνουμε. Ίσως δεν δίνεται η ευκαιρία μέσα στον χρόνο της μέρας τα ίδια τα παιδιά να ανοιχτούν σε κάποια πράγματα για να σου αναφέρουν σαν γονιών, διότι εγώ είμαι και εσύ είσαι γονιός και νιώθουμε ιδιαίτερη, νομίζω, ικανοποίηση ο κάθε γονιός όταν έρχεται το παιδί του να του μιλήσει για κάτι που του συνέβηκε ή κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα προσωπικό και θα ήθελε να το πει, ξέρεις. Και κάποτε τα παιδιά διαλέγουν να θα το πούνε στη μάνα ή στον πατέρα. Οπότε, πότε ένα δίλημα που εγώ έχω σαν γονιός, να το πω έτσι, είναι πότε πρέπει να επικοινωνήσω, πρέπει να αναλάβω εγώ την πρωτοβουλία ή κάποιες φορές μπορεί να βλέπουμε κάποια πράγματα, να νιώθουμε κάποια πράγματα στο περίεργα και πρέπει να αφήσω το παιδί να μιλήσει, να ανοιχτεί. Ή εξαρτάται από το χαρακτήρα του παιδιού. Εξαρτάται από το χαρακτήρα του παιδιού, αλλά είναι στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, που περνούμε αρκετό χρόνο στο παρεφέρε, στα φροντιστήρια, στις αθλητικές, να τους πάρουμε προπονήσεις κλπ. Μπορείς εκεί να μετά, αν δεν είναι κουρασμένο, γιατί μπορεί κάποια παιδιά να μην μιλούν γιατί είναι κουρασμένα. Άρα, ναι, του λες πώς είσαι κουρασμένος, πώς τα περάσεις σήμερα. Άρα, εσύ ξεκινάς μια συζήτηση να δεις ότι το παιδί, ξέρεις, είναι κουρασμένο και δεν ανταποκρίνεται. Θα πρέπει να βρεις μια άλλη στιγμή της ημέρας που θα μπορούσες να ανοίξεις μια συζήτηση. Υπάρχουν και παιδιά που σου λένε, ξέρεις, δεν θέλω να σου μιλήσω τώρα. Εμείς πρέπει να το σεβαστούμε, γιατί το κάθε παιδί θέλει το χρόνο του διαφορετικά. Υπάρχουν εσωστρεφή παιδιά που θέλουν κάπως να το σκεφτούν, να επεξεργαστούν τι τους συμβαίνει και μετά να έρθουν να σου μιλήσουν. Εννοείται και εσύ θα πρέπει να πας να ρωτήσεις, να δείξεις ενδιαφέρον για να νιώθουν ότι είσαι κοντά. Αλλά αν σου κλείσει την πόρτα γιατί θέλει το χρόνο του, εσύ πρέπει να το σεβαστείς. Αν νιώθει ότι εσύ ξεπερνάς το όριο του και ότι γίνεσαι επίμονος, μετά μπορεί το ίδιο να νιώθει ότι το παιδί είναι ότι μα σταματά να με πελανίσκεις, ας πούμε, θέλω το χρόνο μου. Ναι. Υπάρχουν όμως παιδιά αλλά που θέλουν και επιδιώκουν να μιλήσεις, να είσαι εκεί. Άρα είναι ανάλογα με το χαρακτήρα, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν έχουμε 5-10 λεπτά την ημέρα να ρωτήσουμε το παιδί μας αναλόγως και με την ηλικία πώς τα πέρασε, πώς πήγαινε το σχολείο, τι έγινε στην προπόνηση, όχι επικριτικά. Δηλαδή, γιατί είναι καμές πιο καλό χρόνο από τον Νίκο, ναι. Ρώτα τον αν είναι ευχαριστημένος ή ποιος είναι ο στόχος σου αύριο. That's it, δηλαδή μια συζήτηση 5 λεπτά. Ανεχάρηκε την προπόνηση. Μπράβο, απόλαυσες το, έγινε κάτι, θες κάτι να συζητήσουμε, όλα καλά. Όχι, μα γιατί δεν επάσαρες και γιατί δεν πήγες πιο γρήγορα, ξέρω εγώ. 5 κουβέντες απλές. Να νιώθει ότι απλά ενδιαφέρεσαι, όχι ότι κάνεις κριτική. Ναι. Τούτο είναι το σημαντικό. Ένα άλλο θέμα που δεν ξέρουμε εμείς οι γονείς πώς να το διαχειριστούμε είναι
Όταν είναι σε πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά, έχουν την αθωότητα, ανοίγονται συνεχώς διάφορες ατάκες κτλ. Ναι. Και φτάνουν σε ένα σημείο που όταν μεγαλώνουν. Στην εφηβεία. Ναι, που αρχίζουν να είναι πιο συγκρατημένα στο τι σου λέω, μαζεύονται. Mm-hmm. Πώς θα ανοίξουμε, να το πω έτσι, τα παιδιά για να μπορείς να επικοινωνείς σωστά μαζί τους. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι διατηρούμε την επικοινωνία. Σίγουρα μεγαλώνοντας περνούν περισσότερο χρόνο με τους φίλους τους, τώρα με τα κινητά τους και τα ηλεκτρονικά τους, PlayStation κλπ. Απλά θα πρέπει να νιώθουν ότι είμαστε κοντά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τούτο, γιατί οι πλήστοι εφηβοί νιώθουν ότι κρίνουμε τους, συγκρίνουμε τους, ο αδερφός σου, η αδερφή σου τούτον, εσύ... Όχι. Να είσαι δίπλα του, να νιώθει ότι είσαι δίπλα του, ότι μπορεί αρκετά να σε εμπιστευτεί. Σε λέω ξανά, ο κάθε φίλος, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια. Εμείς πρέπει να τα σεβαστούμε. Βλέπω τούτον τον gap, ότι οι περισσότεροι γονείς δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν και πολλές φορές κάνουν σπασμώδικες κινήσεις. Ξέρουν να μας πούν πώς νιώθουν. Ναι. Θέλω τον χρόνο μου. Θέλω να σου μιλήσω. Απλά πρέπει και εμείς να προσπαθούμε. Δηλαδή, να μην είμαστε στο τραπέζι να κρατούμε το κινητό μας στον κόσμο μας ή είμαστε στο αυτοκίνητο. Άνοιξε μια συζήτηση. Ξεκίνα να μιλάς. 3 λεπτά σήμερα, αύριο, 5 μετά, 7 μετά. Αλλά σιγά σιγά να σου ανοιχτεί. Πολλές φορές οι επιβίοι απομακρύνονται γιατί νιώθουν ότι είσαι σε ενδιαφέρει ή ότι είσαι εχθρός. Και πρέπει να νιώθουν ότι ο γονιός δεν είναι εχθρός. Ναι, πολύ σωστή επισήμανση. Να το κλείσουμε εδώ. Συγκρατώ 2-3 πράγματα. Σωστή επικοινωνία, διαφορετικά πώς θα χτίσεις αυτοεπίθεση για το παιδί σου. Δεν πρέπει να κριτικάρουμε συνεχώς το παιδί, αλλά να το ενθαρρύνουμε. Και έναν τελευταίο που δεν το αναφέραμε, διότι γίνεται αρκετές φορές, όταν πηγαίνουν στους αγώνες τα παιδιά και σε ρωτούν πώς με είδες παπά, να το μιλήσεις καλύτερα με τον προπονητή σου. Γιατί δεν είμαι ειδικός, οπότε δεν έχω καμιά ειδική, είναι οι προπονητές. Μπορεί να πεις ότι εμένα φάνηκε μου ότι προσπάθησες, αλλά ξέρω να συζητήσεις με τον προπονητή. Να πεις κάτι έτσι, ένα θετικό, αλλά. Ναι, σίγουρα. Ή εσύ πώς το νιώθεις, μπράβο. Έχουν ήδη αντίληψη τα παιδιά, αν πήγαν καλά. Θέλουν απλώς την επιβίωση, ειδικά μετά ότι θα τελειώσει ο αγώνας. Άρα, δεν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο να αναλύουμε τον αγώνα. Όχι, ούτε να αρχίσουμε να λέμε, ξέρεις, εκεί δεν πήγες καλά. Ή γιατί σε πέρασε η ΟΤΑ. Ή ακόμα μονολεκτικά, πολλές φορές, ειδικά όταν έχει σημαντική φόρτιση μετά από να τελειώσει ένα αγώνισμα, να αρχίσει να λες μια χαρά εμπίες. Δεν λειτουργεί. Μπορεί εσύ να νομίζεις ότι είναι μια θετική ατάκα, αλλά δεν είναι θετική ατάκα. Το παίρνω αρνητικά. Ότι λέει, α, μια χαρά, σημαίνει είναι πήγα καλά. Άρα είναι σημαντικό το timing να πούμε. Βέβαια. Ότι συζητούμε διάμεσα ή μέσα στους αγώνες, ιδιαίτερα για το αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε. Και σίγουρα να το αφήσουμε στους ειδικούς που είναι οι προπονητές, οι οποίοι. Που είναι κατευθύνουν. Μάλιστα. Να τελειώσουμε εδώ την πρώτη ενότητα. Και θα πούμε περισσότερα στην επόμενη ενότητα. Τέλεια.